Σήμερα, κορίτσια, θα φτιάξουμε τηγανίτες βρώμης. Είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα βάλω είναι μισό ποτήρι αλεύρι. Εγώ χρησιμοποιώ ένα νεροπότηρο, οπότε έχω βάλει μισό από αυτό. Οπότε όποια υλικά έχουν ποτήρι, θα βάλω το συγκεκριμένο ποτήρι για να είμαστε στις ίδιες αναλογίες. Οπότε βάζω το μισό αλεύρι μέσα. Επόμενο είναι μισό κουταλάκι κανέλα. Έχω αυτό εδώ το μικρό το κουταλάκι, οπότε θα βάλω μισή κανέλα. Επόμενο προϊόν είναι το baking και θα βάλω από αυτό ένα κουταλάκι της σούπας. Και αυτό λοιπόν είναι το ένα κουταλάκι της σούπας. Θα βάλω λίγο αλάτι. Τόσο φτάνει. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Τώρα θα βάλουμε τη βρώμη. Θα βάλουμε στο ποτήρι μας το 1 τρίτο βρώμη. Αυτό λοιπόν είναι περίπου 1 τρίτο του ποτηριού. Θα βάλουμε ένα αυγό. Αυτό λοιπόν είναι το γάλα μας. Θα βάλω 2 κουταλάκια σούπας γιαούρτι. Το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσω είναι αγελαδίτσα 2%. Και παίρνω 2 κουταλάκια της σούπας. Το τελευταίο προϊόν είναι μία βανίλια. Οπότε παίρνω τη μία βανίλια, την ανοίγω. Τη ρίχνω. Και τώρα το επόμενο πράγμα που είναι να κάνω είναι να το ανακατέψουμε. Το ανακατεύουμε πολύ καλά να γίνει ένας χυλός. Τώρα λοιπόν που είναι έτοιμο, θα το βάλουμε στο τηγάνι. Λοιπόν, έχω βάλει λίγο το μάτι ανοιχτό, να ζεσταθεί λίγο το τηγάνι. Θα βάλω λίγο βιτά. Και μόλις λιώσει, θα πάρω, έχω βάλει ένα ποτήρι εδώ μέσα, θα παίρνω λίγο με το ποτήρι από το χυλό που έχουμε κάνει και θα το βάλω μέσα να γίνει τη τηγανίτα μας. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει λιώσει λίγο η τηγανίτα, οπότε παίρνω από το χυλό μου λίγη τηγανίτα, λίγο από το χυλό, το βάζω εδώ μέσα και μόλις γίνει έτσι λίγο κυκλικό, όπως βλέπετε, θα το γυρίσουμε από την άλλη μεριά και θα είναι έτοιμο σε λιγάκι. Και τώρα λοιπόν που έχει γίνει λίγο από τη μία πλευρά, το γυρνάμε με μία σπάτουλα, εντάξει δεν βγήκε πάρα πολύ καλό, το γυρνάμε και τα αφήνουμε μέχρι να γίνει και από την άλλη πλευρά. Τι χρειάζεται σε κάθε τηγανίτα, να βάζετε και λίγο βιτάμ για να μην κολλάει και επίσης αν το σχήμα σας δεν είναι και πάρα πολύ στρόγγυλο, μπορείτε με μία σπάτουλα να πάρετε και να το σχηματίσετε. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
θα δείτε. Και επειδή έχουμε βάλει και λίγο μπέικιν, θα φουσκώσει και λίγο, δεν θα είναι πάρα πολύ λεπτό όπως είναι στις κρέπες για παράδειγμα. Λοιπόν, αφού έχει γίνει από τη μία πλευρά, το γυρίζουμε από την άλλη. Δούμε λίγο αν έχει γίνει από την άλλη πλευρά. Και μόλις γίνει είναι έτοιμο. Ξαναβάζουμε μετά βιτάμ, ξαναβάζουμε το μείγμα μας και είναι έτοιμη μετά η τηγανίτα. Αυτές λοιπόν είναι οι τηγανίτες μας. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο παχές από τη κρέπα. Μπορείτε να τα συνδυάσετε με μέλι, εγώ κυρίως βάζω μέλι, αλλά μπορείτε με ό,τι σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε και μερέντα, αν και δεν θα το συνιστούσε γιατί είναι λίγο πιο παχυντικό, αλλά αν σας αρέσει μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να βάλετε φρούτα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Αυτή λοιπόν ήταν η συνταγή, ελπίζω να σας αρέσει, αν τη φτιάξατε αφήστε μου σχόλιο να μου πείτε αν σας άρεσε. Αυτά λοιπόν από μένα.